Κυρίες και κύριοι, είμαστε κοντά σας στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής, σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Για όλους εσάς που μας παρακολουθείτε από τους κατατόπους τηλεοπτικούς σταθμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και να θυμίσω για την Αττική, κάθε βράδυ στο Smile Αττικής στις 10 η ώρα αυτή η εκπομπή αναμεταδίδεται, ενώ ραδιοφωνικά Ελλάδα FM, Ελλάδα 943, κάθε πρωί στις 6 η ώρα. Όπως σας είχα προαναγγείλει, έχουμε κοντά μας, για να δούμε και τα βασικά θέματα της επικαιρότητας, τον Ναύαρχο, τον κύριο Σπύρο Περβενά, και τον στρατηγό μας, τον κύριο Γιάννη Μπαλτζόη. Καλησπέρα, κύριε Ναύαρχε. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Στρατηγέ μου, ευχαριστώ και εσάς. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στον κύριο Ναύαρχο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο πριν ξεκινήσουμε να πούμε ότι σήμερα έγινε μία συνάντηση στην Αίγυπτο. Ήταν ο κύριος Δένδιας, ήταν ο κύριος Παναγιωτόπουλος με τους ομολόγους τους. Καλή συνάντηση που έχει εκνευρίσει τους Τούρκους, οι οποίοι μιλάνε για παράλογη συμπεριφορά της χώρας μας και πολλές διεκδικήσεις. Φαίνεται, Ναύαρχε, ότι κάθε μέρα είμαστε και πιο κοντά σε μία σύραξη. Και όταν ξεκινήσει μία σύραξη, δεν θα είναι μία τοπική σύραξη κατ' εμένα, θα είναι μία μεγάλη. Δεν ξέρω αν θέλετε ένα σχόλιο πάνω σε αυτό, για να πάμε λίγο στην ΑΟΣ Λιβάνο Ισραήλ που θέλω. Δεν ξέρω τι σύραξη εννοείται μεταξύ δύο, μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Πολεμική σύραξη, τι άλλο. Τι μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Βεβαίως, δεν το βλέπετε. Όχι, δεν το βλέπω, δεν το δηλαδή, βλέπω. Θα οπισθοχωρούμε συνεχώς, αγαπητέ μου Ναύαρχε. Όχι, όχι, όχι. Δεν οπισθοχωρούμε. Κάθε μέρα οπισθοχωρούμε σε κάτι. Όχι, όχι. Να αφήστε να σας εξηγήσω. Παρακαλώ. Αυτή τη στιγμή οι προσπάθειες επικεντρώνονται σε διπλωματικό πεδίο και μάλιστα και η συνάντηση με την Αίγυπτο, όπως είπατε, ήταν πολύ θετική, γιατί καθορίστηκε το ΣΑ, η περιοχή έρευνας και διάσωσης μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου, που ήταν πολύ σημαντικό. Λοιπόν, λέω ότι οι προσπάθειες είναι σε διπλωματικό επίπεδο, είναι σε στρατιωτικό, διότι υπάρχει συνεχής επαγρύπνηση των ενόπλων δυνάμεων και βεβαίως, εάν προκληθούμε, θα απαντήσουμε. Η απάντηση τι θα είναι, κύριε Ναύαρχε, δια φάξη, δια email, παρακαλώ καθίστε φρόνημα, μας ενοχλείτε. Όχι. Εδώ μην ξεχνάτε ότι η Τουρκία πριν λίγες ημέρες προχωρεί πλέον και παραβιάζει και οικειοποιείται και την νεκρή ζώνη ανάμεσα στην Κύπρο. Απαγορεύει τους Έλληνες να σπέρνουν τα χωράφια τους, κάνει φυλάκια, πηγαίνει σε γήπεδα τα οποία ήταν παρατημένα τόσα χρόνια λόγω της νεκρής ζώνης και τα οικειοποιείται. Όλα αυτά είναι βήμα-βήμα. Στην Αμόχωστο, στην ΑΟΣ, βαφτίζει τουρκικά τα ελληνικά νησιά. Τι άλλο περιμένουμε δηλαδή, τι άλλο να μας κάνουν για να μην... Όταν θα, δηλαδή θα μας πάνε τώρα και θα κάνουν γεωτρήσεις τις οποίες έχουν συμφωνήσει με την παράνομη λιβική κυβέρνηση. Τι άλλο να περιμένουμε, κύριε Ναύαρχε? Αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό. Οι Τούρκοι κάθε μέρα βγάζουν και καινούργια θέματα στο τραπέζι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι, όπως είπατε, ότι είμαστε στα πρόθυρα σύραξης. Αυτό θέλω να πω. Καλών σχέσεων δεν είμαστε πάντως. Με τίποτα. Τότε... Με τίποτα. Με τίποτα. Αλλά οι Τούρκοι μας προκαλούν να κάνουμε την πρώτη κίνηση, ώστε να έχουν το δίκαιο με το μέρος, διότι ό,τι και αν γίνει, αν γίνει σύραξη όπως λέτε, μετά θα πρέπει να... Τι λέτε, κύριε Ναύαρχε, αν γίνει σύραξη θα πρέπει σε 24 ώρες να έχει γίνει η πλάστηκα του πολέμου, γιατί μέχρι να επέμβουν οι λεγόμενες φίλες δυνάμεις θα έχουν αναλωθεί τα πάντα. Αυτό πήγα να πω. Ό,τι και αν γίνει θα επέμβουν οι μεγάλες δυνάμεις, οι οποίες μεγάλες δυνάμεις θα κατανύουν μετά την πίτα ανάλογα και ποιος ξεκίνησε πρώτος. Και δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Θα ήθελα να πω, σε αυτό το σημείο αν μου επιτρέπετε, ότι τώρα τελευταία οι μεγάλες δυνάμεις, αυτό που λέγαν τόσο καιρό, βρείτε τα, μοιράστε τα, κάντε, δείξτε, τώρα το αλλάζουν και ρίχνουν όλες την υπευθυνότητα και το λάθος στην Τουρκία και όλες αναγνωρίζουν. Και τι γίνεται, κύριε Ναύαρχε? Και τι γίνεται? Τι γίνεται? Να σας πω. Μα τι λέτε τώρα? Δηλαδή αυτή τη στιγμή
Όλοι καταδικάζουμε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Λονδίνο και όλοι αυτοί εκφράζουν μέσω email τη λύπη τους που η Τουρκία θα εισβάλλει σε Συρία και Ιράκ. Η Τουρκία περπατάει και είναι παντρεμένη μονίμως με την παρανομία. Και εσείς μου λέτε τώρα να μην απαντήσουμε αν θα πάνε να κάνουν γεωτρήσεις στην ΑΟΣ και να καλέσουμε τις μεγάλες δυνάμεις να επέμβουν. Μα δεν σας είπα αυτό. Καταρχήν, μη συγχαίουμε Συρία με Ελλάδα. Είναι τελείως διαφορετικά αυτά τα θέματα. Εάν η Τουρκία περάσει τις κόκκινες γραμμές, ασυζητητεί, θα υπάρξει απάντηση. Αλλά τις κόκκινες γραμμές... Γιατί τώρα τι είναι. Το μισό Αιγαίο το έχει βαφτίσει τουρκικό. Δεν είναι κόκκινη γραμμή αυτή. Ένα λεπτό. Τις κόκκινες γραμμές, καλώς ή κακώς... Έχουμε κόκκινη γραμμή άραγε, κύριε Ναύαρχε. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Καλώς ή κακώς, καλώς βέβαια, τις καθορίζει η εκάστοτε εκλεγμένη κυβέρνηση. Όχι τώρα και στο παρελθόν. Αυτοί ξέρουν ή υποτίθεται ότι ξέρουν τα δεδομένα κάποια στιγμής. Αυτοί ξέρουν που θα γύρει η πλάστηκα. Αυτοί ξέρουν τις διπλωματικές και αμυντικές συμφωνίες που έχουν υπογράψει. Και βεβαίως ήθελα να σας πω ότι προϊόντος του χρόνου γινόμαστε ισχυρότεροι. Ίσως αυτή τη στιγμή η ισορροπία δυνάμεων να μην μας ευνοεί, αλλά κάθε μέρα που περνάει που προστίθενται Ραφάλ, προστίθενται F-16 Viper, που θα μπουν οι φρεγάτες, κάθε μέρα που περνάει ενισχύει τη θέση μας και διπλωματικά αλλά και στρατιωτικά. Επομένως, και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι μία σύραξη ή μία τοπική μάχη... Δεν υπάρχουν τοπικές, Ναύαρχε μου. Υπάρχουν, γιατί και στα Ίμια τοπική θα γινόταν. Όχι, στα Ίμια να είναι καλά ο γερμανόφιλος κύριος Σιμίτης που εχώρισε, που γκρίζαρε τα Ίμια, ευχαριστώντας μάλιστα τους Αμερικανούς. Όταν εσείς το ναυτικό και η αεροπορία είχε λοκάρει τα πάντα. Και τους είχαμε για πρωινό που λέμε. Αλλά ο Σιμίτης δεν ήθελε να κάνει κακό στους Τούρκους, γκρίζαρε τα Ίμια ο κύριος Σιμίτης και η παρέα του. Το ίδιο έγινε και το 1974 με την Κύπρο, που είχαμε την υπεροπλία, αλλά δεν μας αφήσανε. Εγώ ήμουν σε υποβρύχιο που δύο φορές πήγαμε στην Κύπρο και μας γυρίσαν. Άμα μας είχαν αφήσει να πάμε εκεί, δεν θα είχε μείνει τίποτα από τον τουρκικό στόλο. Αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς, την απόφαση την παίρνουν οι πολιτικοί, δεν την παίρνουμε εμείς. Και υποτίθεται ότι αυτοί έχουν περισσότερα inputs, περισσότερες πληροφορίες από ό,τι έχουμε εμείς. Το συμπέρασμα, για να μην μείνει κάποια αμφισβήτηση σε αυτά που είπα, είναι ότι αν μας διατάξει πολιτική ηγεσία τους στρατιωτικούς, θα κάνουν το καλύτερο που μπορούν και είμαστε σίγουροι εμείς οι στρατιωτικοί ότι τουλάχιστον στο ναυτικό και στην αεροπορία, που εκεί θα διεξαχθεί η μάχη, ο πόλεμος, θα υπερτερήσουμε και θα τους συντρίψουμε. Μάλιστα, αυτό ωραία. Είναι. Να πούμε λοιπόν πριν πάω στον στρατηγό ότι ήταν πολύ πετυχημένη η σημερινή επίσκεψη, η χθεσινή μάλλον επίσκεψη του κ. Παναγιωτόπουλου και του κ. Δένδια στην Αίγυπτο, να λέμε τα θετικά. Εκνευρίστηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό η πολιτική του Ερντογάν και οι Τούρκοι έχουν εκνευριστεί ιδιαίτερα, κατηγορούν την Ελλάδα ότι έχει ξεφύγει. Στρατηγία, να έρθω σε εσάς. Βλέπετε τι γίνεται. Τα έχουμε πει και άλλες φορές. Υπάρχει, στρατηγέ μου, κόκκινη γραμμή ή μήπως η κόκκινη γραμμή, για παράδειγμα λέω, είναι η Αθήνα, ή θα περιμένουν να μην τυχόν και περάσουν και τίποτα στρατιωτικά αεροσκάφη να μας πούν, να μας δώσουν το παρόν πάνω στην Ακρόπολη? Ποια είναι η κόκκινη γραμμή? Και επίσης, στρατηγέ μου, η επίσκεψη Δένδια Παναγιωτόπουλου στο Κάιρο, τι σηματοδοτεί για σας? Πριν σας απαντήσω, θα μου επιτρέψετε, κύριε Καλόγερε, να πω το εξής. Εχθές, προχθές μάλλον την Κυριακή που παρακολουθούσα την έναρξη του Μουντιάλ, όπως και όλοι μας και το ποδόσφαιρο, με ενόχλησε σφόδρα η εικόνα που είδα, όπως και μετά είδα και σε διάφορες ιστοσελίδες και στις εφημερίδες. Βλέπω λοιπόν την ίδια ώρα που τα τουρκικά αεροπλάνα βομβαρδίζανε είχαν εισβάλει σε δύο ξένες χώρες και βομβαρδίζανε και είχαμε και αμάχους νεκρούς, ο κύριος Ερντογάν χαργεντίζεται με όλους τους ηγέτες που βρίσκονταν εκεί και, ας πούμε, το αποκορύφωμα αυτού του γεγονότος, δηλαδή όλοι να τρέχαν να σφίγουν το χέρι,
τον είδα να κάθεται δίπλα με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Τον άνθρωπο ο οποίος θα έπρεπε να είχε καταδικάσει αυτή τη βάρβαρη εισβολή, αεροπορική εισβολή και τους θανάτους. Βλέπετε ότι το διεθνές δίκαιο είναι αλακάρτ. Όταν ξέρω εγώ βομβαρδίζουν οι Ρώσοι είναι κακοί και πρέπει να στηρίξουμε τους άλλους που βομβαρδίζονται. Εδώ τώρα όταν βομβαρδίζει η Τουρκία δεν τρέχει τίποτα και ασκοτώνονται οι Κούρδοι. Και να μην βοηθήσουμε τους Κούρδους. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε σε τι περιβάλλον ασφάλειας ζούμε. Αυτό ήθελα να το σχολιάσω διότι εμένα με ενόχλησε σφόδρα. Τώρα, όπως λέτε στρατηγία μου. Τώρα σε ό,τι αναφέρεται στις κόκκινες γραμμές, για μένα κόκκινες γραμμές είναι τα εθνικά συμφέροντα. Και τα εθνικά συμφέροντα αυτά τα οποία καθορίζονται και από το διεθνές δίκαιο. Δηλαδή το διεθνές δίκαιο καθορίζει ότι τα 12 ναυτικά μίλια είναι όχι δικαίωμά μας αλλά υποχρέωσή μας. Και θα έπρεπε να το είχαμε κάνει. Μας το επιβάλλει και εμείς είμαστε οι μόνοι που δεν το κάνουμε. Άρα λοιπόν όταν ακούμε κάποιον αναρμόδιο υπουργό να λέει ότι τα 6 ναυτικά μίλια είναι η κόκκινη γραμμή, εκεί θα έλεγα ότι διαπράττει μέγα ολίσθημα και καταστροφή των εθνικών συμφερόντων. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα θαλάσσια θέματα ή τα δικαιώματα της Ελλάδος, ό,τι προβλέπει πάλι το διεθνές δίκαιο. Προβλέπει λοιπόν ΑΟΣ, προβλέπει η υφαλοκρεπίδα, η οποία υφαλοκρεπίδα ενυπάρχει, είναι ipso facto et abinitio, δηλαδή ενυπάρχει, δεν χρειάζεται να διακηρύξουμε. Άρα λοιπόν, στο ερώτημά σας που είπατε και στον κύριο Ναύαρχο, και εδώ μια παρένθεση, σωστά ο κύριος Ναύαρχος λέει, εμείς στρατιωτικοί εκτελούμε διαταγές, αλλήμον αν κάναμε ό,τι θέλαμε. Μια φορά κάναμε ό,τι θέλαμε και οι συνάδελφοι πεθάναν στη φυλακή, κύριε Καλόγερε. Κλείνει η παρένθεση. Λοιπόν, όταν λοιπόν αποφασιστεί να γίνει, να εκτελέσουμε το καθήκον μας, θα το εκτελέσουμε όπως απαιτείται και όπως πρέπει. Ποιοι συνάδελφοι σας πεθάναν στη φυλακή, στρατηγέ μου? Ποιοι συνάδελφοι σας πεθάναν στη φυλακή, ποιους εννοείτε? Στην εφταετία, όλοι αυτοί οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για την εφταετία. Αυτοί προδώσαν την πατρίδα, την Κύπρο μας, μην το ξεχνάμε. Βεβαίως. Μα εγώ δεν είπα γιατί πεθάναν στη φυλακή, αλλά πιο πριν που κάναν το πραξικόπημα και τιμωρηθήκανε. Εξαιτίας και των συμφωνιών που είχαν κάνει με Λονδίνο και Ουάσιγκτον, προδώσανε την Κύπρο μας και καταστράφηκε ο ελληνισμός εκεί. Ναι, σαν παράδειγμα το είπα, διότι δεν είναι στην ιστορία του ελληνικού κράτους, δεν είναι μόνο αυτοί οι οποίοι διαπράξανε αδικήματα και ας το πούμε εγκλήματα κατά του ελληνικού κράτους. Να δούμε και το χάρτη, παρακαλώ, της Ελληνο-Αιγυπτιακής Συμφωνίας για Διάσωση. Τον είχατε νωρίτερα στην οθόνη και νομίζω είναι πολύ χρήσιμο. Αυτός είναι ο χάρτης. Κόβεται ο τσαμπουκάς των Τούρκων, στρατηγέ. Αυτός κύριε Καλόγερε, να το βλέπουμε, είναι πολύ σημαντικός χάρτης και πολύ σημαντική συμφωνία. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι η Αίγυπτος είναι ίσως το πιο σημαντικό κράτος σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ θετικό για τα εθνικά μας συμφέροντα να έχουμε πολύ καλές σχέσεις με την Αίγυπτο. Του κόπηκε ο βήχας του Ερντογάν, γιατί εχθές μέσω του Κατάρ εκεί έγινε μια χειραψία στα πλαίσια του Μουντιάλ. Τους έβαλε ο Εμμύρης. Με το ζόρι τους έβαλε ο Εμμύρης. Εντάξει, αλλά σήμερα όμως του κόπηκε ο Τσαμπουκάς. Ναύαρχε, είναι καλή αυτή η συμφωνία για εσείς, όπου οι σχέσεις γίνονται ακόμη καλύτερες και υπάρχει και η συμφωνία εμένα διασώζουν στον χώρο, στον ναυτικό χώρο της άλλης χώρας τους τυχόν με ναυαγούς οι μετανάστες. Το είπα και στην αρχή ότι είναι μια πολύ καλή συμφωνία. Όπως ξέρετε, ο ΑΙΚΑΟ έχει ρυθμίσει ώστε η περιοχή έρευνας και διάσωσης να ταυτίζεται με το FIR. Η Τουρκία το αμφισβητεί αυτό και έχει ανακηρύξει μονομερώς δική της περιοχή έρευνας και διάσωσης. Η συμφωνία που κάναμε με την Αίγυπτο ταυτίζει επισήμως την περιοχή έρευνα και διάσωσης με το FIR. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ίδιες συμφωνίες έχουμε υπογράψει και με την Ιταλία και με τη Μάλτα. Οπότε ο κύκλος του FIR γίνεται πιο ισχυρός. Ήθελα να πω, συμφωνώ με τον στρατηγό ότι αυτή τη στιγμή η Αίγυπτος είναι η μεγαλύτερη δύναμη στην περιοχή και μην παρασυρώμεθα από μια χειραψία τελείως τυπική
με τη στάση της Αιγύπτου. Η Αίγυπτος, ο Σίση προσωπικά, είναι εχθρός με τον Ερντογάν. Πρώτον, διότι υπάρχει ανταγωνισμός στον αραβικό κόσμο ποιος ηγείται ή όχι. Και δεύτερον, διότι στην Τουρκία και ειδικά και προσωπικά ο κύριος Ερντογάν περιθάλπτει τους αδελφούς μουσουλμάνους, οι οποίοι είναι οι μεγαλύτεροι εχθροί του Σίση και θα έλεγα και του Αιγυπτιακού κράτους. Άρα μη λέμε ότι η Αίγυπτος θα τα βρει με την Τουρκία. Την Αίγυπτο τη συμφέρει καλύτερα να έχει καλές σχέσεις με εμάς παρά με την Τουρκία, διότι μία συμφωνία μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου δεν είναι μία διακρατική συμφωνία μόνον. Είναι και μία συμφωνία μεταξύ Αιγύπτου και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Πολύ ωραία, Ναύαρχε. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Έχω δύο ακόμη θέματα να συζητήσω μαζί σας και σας ευχαριστώ. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Καλόγη, να συμπληρώσω, βάλτε μέσα στο παιχνίδι και την στρατηγική συμμαχία που έχουμε με το Ισραήλ, την εκλογή Νετανιάου, ασχέτως εάν συνομίλησε ο κύριος Νετανιάου με τον κύριο Ερντογάν, και θα δείτε λοιπόν ότι αλλάζει άρδιν το παιχνίδι στην περιοχή και ότι η Τουρκία δεν της βγαίνουν αυτά τα οποία είχαν ετοιμάσει και τα είχαν δημιουργήσει στην περιοχή εκεί, δηλαδή για την Ανατολική Μεσόγειο. Είχαμε προχθές μάλλον με την λόγω της εορτής των ενόπλων δυνάμεων, ήταν τα εσόδια της Θεοτόκου. Είχαμε ένα διάγγελμα του αρχηγού μας, του αρχηγού ΓΕΘΑ, του κ. Φλόρου, το οποίο ενόχλησε ιδιαίτερα τους Τούρκους και θεωρώ ότι έβαλε ένα φρένο στην λεγόμενη γαλάζια πατρίδα την οποία έχουν υιοθετήσει και προσπαθούν να πετύχουν. Καταρχήν, αν μου επιτρέπετε, δεν ήταν διάγγελμα, διότι ο αρχηγός θα δεν βγάζει διάγγελμα, ήταν η ημερησία διαταγή. Σωστά, με συγχωρείτε, έχετε δίκιο. Ενόπλων δυνάμεων. Ναι, ναι. Για να μην δίνουμε ενδεχόμενες παρερμηνίες με αυτό που συζητήσαμε πριν για τη Χούντα και τα λοιπά, καμία σχέση. Λοιπόν, ο αρχηγός ενόπλων δυνάμεων έβγαλε διαταγή. Να διορθώσουμε το τίτλο, παρακαλώ, στην ημερησία διαταγή του. Αντί για το διάγγελμα. Ναι, παρακαλώ, βεβαίως. Σωστό αυτό που λέτε, έχετε δίκιο. Ο κύριος αρχηγός ΑΓΕΘΑ, ο οποίος είναι από τους ικανότερους αρχηγούς που έχουν περάσει το στράτευμα, είπε το αυτονόητο, ότι όποιος τολμήσει να έρθει θα υποστεί μαραθώνα και σαλαμίνα. Οι Τούρκοι που κάθε μέρα λένε θα έρθουμε βράδυ, τα νησιά πρέπει να αποστρατικοποιηθούν, τα νησιά δεν σας ανήκουν, το ένα το άλλο, γιατί παρεξηγηθήκανε. Απλώς τους πείραξε, διότι ο αρχηγός ΓΕΘΑ είπε το αυτονόητο και απλώς ο αρχηγός ΓΕΘΑ για άλλη μία φορά, όχι μόνο αυτός αλλά και οι προηγούμενοι αρχηγοί, είχαν κάνει σύνθημά τους και διακήρυξή τους ότι όποιος πατήσει επί ελληνικού εδάφους θα του κόψουμε και τα χέρια και τα πόδια. Και μάλιστα ο προηγούμενος ΑΓΕΘΑ, ο πιο προηγούμενος, ο κύριος Αποστολάκης, είχε πει θα τους κόψουμε τα χέρια και τα πόδια προτού δούμε ποιος είναι πάνω στο νησί. Αυτά λοιπόν είναι αυτονόητα και δεν τα λέει μόνο ο Έλληνας ΑΓΕΘΑ. Τα λέει ο Αμερικανός, τα λέει ο Ιταλός, τα λέει ο Γάλλος, τα λέει ο Γερμανός, διότι αυτό το δικαίωμα σου δίνει το διεθνές δίκαιο και ο χάρτης των Ηνωμένων Εθνών που σου επιτρέπει την αυτοάμυνα. Μάλιστα. Να πω και εγώ για δύο λόγια. Λοιπόν, είναι υποχρέωση του αρχηγού απευθυνόμενο στο στράτευμα πρώτον να το εμψυχώσει, δεύτερον να μεταφέρει κάποια μηνύματα στους, σε αυτούς που απειλούν την πατρίδα. Άρα λοιπόν είναι υποχρέωση και πολύ καλά έκανε ο κ. Αρχηγός και έβγαλε μια εμπνευσμένη ημερήσια διαταγή, την οποία είναι και λίγο μακροσκελής, αλλά έτσι πρέπει να ήταν. Θα είπε τα συμπεριέβαλα όλα μέσα. Εγώ πριν πάμε στο θέμα λίγο του πολέμου, θέλω, Ναύαρχε μου, μιας και αναφέρετε νωρίτερα ότι ήσασταν στο υποβρύχιο που πλησιάσατε δύο φορές στην Κύπρο και μου είπατε και το εξής, ότι τους είχαμε τότε. Εσείς ήσασταν τότε στο υποβρύχιο, τους είχαμε, αλλά δεν σας αφήναν, έτσι. Όπως δεν αφήναν να πυροβολήσει και ο στρατός. Δεν θα έλεγα τους είχαμε, γιατί δεν μας αφήσαν να πλησιάσουμε. Απλώς είπα ότι αν μας αφήνανε να πλησιάσουμε έγκαιρα, δεν θα έμενε κομμάτι από τον τουρκικό αποβατικό και όχι μόνο στόλο. Αλλά δυστυχώς
μας γυρίσαν δύο φορές πίσω. Τη μία επί Χούντας ακόμη δεν είχε πέσει και τη δεύτερη με τον κύριο Καραμαλή, ο οποίος είχε πει το ιστορικό «Η Κύπρος είναι πολύ μακριά». Μάλιστα. Και μετά, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε και στο τελευταίο θέμα μου που είναι ο πόλεμος. Τι γίνεται στρατηγία με τους Ρώσους, γιατί έχουν κάνει αυτές τις υποχωρήσεις από μέρη τα οποία με μεγάλες θυσίες κατακτήσανε, με δημοψηφίσματα που κάνανε, όπως η Χερσόνα, και ξαφνικά τι σημαίνει για εσάς αυτή η άτακτη υποχώρηση και αν αληθεύει αυτά που λένε οι Αμερικανοί, ότι η Ρωσία έχει άνω των 100.000 νεκρών και τραυματιών από τον Φεβρουάριο που ξεκίνησε ο πόλεμος, και αν πιστεύετε ότι ο χειμώνας δίνει την δυνατότητα και την ευκαιρία για διαπραγμάτευση ή για ανεφοδιασμό των στρατευμάτων. Καταρχά δεν έχει 100.000 νεκροί, δεν ήταν. Λένε δεν οι Αμερικάνοι. Δεν είναι Αμερικάνοι. Ούτε οι Αμερικάνοι το λένε. Απόλυες μιλάνε, απόλυες. Απόλυες μιλάμε, το 1 τρίτο είναι, μάλλον το 1 τέταρτο είναι νεκροί και τα 3 τέταρτα είναι τραυματίες ή απόλυες μάχης που δεν μπορούν να συμμετάσχουν. Έτσι τους υπολογίζουμε στον πόλεμο. Όταν μίλησε ο Μάρκ Μίλι, ο στρατηγός, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, που είπε ότι επιτέλους πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος, διότι κάθε πλευρά έχει πάνω από 100.000 απώλειες. Έτσι. Όχι νεκρούς, αυτά είναι ψέματα και είναι μέσα στο. 100.000 λοιπόν νεκροί και τραυματίες, λέμε, στο σύνολο. Ακριβώς. Προσέξτε, η Χερσόνα δεν ήταν άτακτη υποχώρηση, ήταν τακτική. Προήλθε μέσα από τις μυστικές συνομιλίες Αμερικανών και Ηνωμένων Πολιτειών, όπου θέλανε να καλέσουν την Ουκρανία να καθίσει στο τραπέζι για συνομιλίες. Είναι αυτό που λέμε στη γεωπολιτική, φτάσαμε σε ένα σημείο εξισορρόπησης. Οι Ρώσοι δεν μπορούσαν να προχωρήσουν και να κερδίσουν άλλα στρατηγικά ερίσματα και εδαφικά ερίσματα και οι Αμερικανοί άρχισαν να αντιλαμβάνονται το κόστος του πολέμου. Εκεί λοιπόν έγιναν συμφωνίες και η εκτίμηση είναι η εξής. Διότι μιλάγανε, είδαμε και τους επικεφαλείς των μυστικών υπηρεσιών να συναντώνται στην Άγκυρα και να συνομιλούν. Εκεί λοιπόν αποφασίστηκε να αποσυρθούν, απέσυραν λοιπόν από τη Χερσόνα που ήταν ένα προγεφύρωμα, όπως λέμε, στρατιωτική ορολογία, δηλαδή μια περιοχή δυτικά του Δνήπερου ποταμού που υποστηριζόταν λογιστικά από μια γέφυρα, την Αντωνίσκη. Τίποτα άλλο. Ήταν επικίνδυνο, οι Ουκρανοί συγκεντρώσαν 70.000 στρατό και ετοιμαζόταν για μια γενική επίθεση. Τακτικά ήταν σωστό να τους μεταφέρονται στην αριστερή όχθη του Δνήπρου ποταμού για λόγους ασφάλειας. Στρατηγικά χάσανε ένα κομμάτι που προήλθε από τις συνομιλίες. Κατά την αποχώρηση οι Ουκρανοί δεν χτυπήσανε τις δυνάμεις αυτές. Και όταν εισήλθανε οι Ουκρανοί στην πόλη της Χερσόνας και στην άλλη περιοχή, δεν χτυπήσανε οι Ρώσοι. Αυτό είναι στρατιωτικός παράδοξο, κύριε Καλόγερε. Δεν συμβαίνει. Κανονικά έπρεπε να γίνει ο χαμός εκεί. Άρα λοιπόν υπάρχει συμφωνία μεταξύ Αμερικής και Ρωσίας. Και ελάτε να δείτε ποιο είναι το πρόβλημα. Την ίδια μέρα που συνομιλούσαν οι αρχηγοί των μυστικών υπηρεσιών της Ρωσίας και της Αμερικής, ο κύριος Ζελένσκι εκλήθη να μιλήσει στο G20. Και εκεί λοιπόν κάνει μία ομιλία ο κύριος Ζελένσκι που έθεσε 10 όρους, οι οποίοι δεν υπάρχει περίπτωση να γινόταν αποδεκτή από κανένα. Έθεσε όρους νικητή, ότι είχε κατατροπώσει το ρωσικό στρατό και επέβαλε όρους. Θα φύγετε, θα κάνετε, θα παραδώσετε όλα τα εδάφη και ούτω καθεξής. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τον πρώτο βομβαρδισμό με πυραυλικά χτυπήματα από τους Ρώσους. Θυμάστε το βράδυ εκεί που κατέστρεψε τις ενεργειακές υποδομές. Συνεχίστηκε και τις υπόλοιπες ημέρες για να δείξει ότι δεν μπορεί να συνομιλεί με τους Αμερικάνους, να παραχωρεί έδαφος και ο κύριος Ζελένσκι και οι Ουκρανοί να κάνουν ό,τι θέλουν. Και το κλου όλης αυτής της ιστορίας ήταν η προβοκάτσια που στήσανε οι Ουκρανοί με τους δύο πυράβλους που πέσανε στην Πολωνία. Οι πύραυλοι αυτοί ήταν αντιεροπορικοί, πύραυλοι S-300, οι οποίοι είχαν εμβέλεια, επειδή τα πρώτα βλήματα των πυράβλων, 5V55K, δεν ξέρω ακριβώς τον τύπο, λοιπόν, έχει εμβέλεια 75 χιλιόμετρα. Ο πύραυλος αυτός δεν είχε καμία δουλειά να πάει προς δυσμάς, διότι οι πυραυλικές επιθέσεις ερχόταν από Ανατολάς προς δυσμάς. Ανατολάς που ήταν η Ρωσία, προς δυσμάς που ήταν η Ουκρανία. Το αντιεροπορικό σύστημα ήταν στραμμένο προς Ανατολάς. Τι δουλειά έχει ο πύραυλος να πάει? Αν δεχτούμε την περίπτωση. Αν λέτε ότι ήταν επίτηδες σταλμένο στην Πολωνία. Ναι, βεβαίως, το λένε οι Αμερικανοί πλέον. Προσέξτε.
μπορεί κατά την ώρα που έβγαινε από το κάνιστρο ο πύραυλος αυτός να έσπασαν τα πτερύγια. Οπότε ο πύραυλος αυτός αρχίζει να έχει ανεξέλεγκτη πορεία. Εγώ σας λέω ότι γύρισε προς εσμάς, προς τα πίσω. Σε 5 έως 7 δευτερόλεπτα ο πύραυλος αυτοκαταστρέφεται, για να μην πέσει πάνω στα κεφάλια μας. Ο πύραυλος δεν αυτοκαταστράφηκε, έκανε μια πορεία πολλών δευτερολέπτων και έπεσε στην Πολωνία. Άρα τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο S-300 ήταν κοντά στα πολωνο-ουκρανικά σύνορα. Συνήθως τα βάζουμε μπροστά από εκεί που θέλουμε να προστατεύσουμε. Και είχαν ναι, δεν φαντάζομαι να ήταν η δική μας S-300 στρατηγία. Μπροστά από το Λβίβ είχαν συστοιχείς αντιεροπορικές. Λοιπόν, άρα εδώ κάτι συμβαίνει. Ευτυχώς η υπεύθυνη στάση των Πολωνών, οι οποίοι δεν τραβήξανε πολύ το πράγμα, και η ψυχραιμία των Αμερικανών, οι οποίοι ξέρουν ακριβώς από πού έφυγε και τι έγινε. Κύριε Καλόγερη, οι Αμερικανοί ξέρουν και τι μάρκα τσιγάρα καπνίζεται, αν τα πάρετε το περίπτερο. Άρα λοιπόν ξέρανε. Ο χειριστής που του έφυγε ο πύραυλος ήξερε τι έγινε. Γιατί ο κύριος Ζελένσκι μέχρι προχθές την Πέμπτη άλλαξε λίγο το μοτίβο. Επέμενε ότι ήταν ρωσικός πύραυλος. Οι Ρώσοι δεν χτυπούσαν με S-300, χτυπούσαν με άλλους πυράβλους, με καλύπρ και άλλους τύπους πυράβλων. Και χτυπούσαν από την Κασπία θάλασσα και από τη Μαύρη θάλασσα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτή η συμπεριφορά ανάγκασε τους Αμερικανούς να αρχίζουν να απογυμνώνουν τον Ζελένσκι. Μπορεί οι Ουκρανοί. Δύο λόγια να σας πω. New York Times. Λοιπόν, αποκαθιλώνει τον Ζελένσκι και λέει πάει να σύρει τον κόσμο σε όλεθρο. Βγαίνει τα Fox News, το Fox News, ο Τάκερ Κάρλσον, η μεγαλύτερη προσωπικότητα, και λέει είναι ανεύθυνη και η ηγεσία τους και η Ουκρανία, διότι με αυτό που πήγαν να κάνουν μπορούσαν να οδηγήσουν εκατομμύρια Αμερικανών στο θάνατο. Τι σημαίνει αυτό? Στρατηγέ, εγώ σκέφτομαι η επόμενη μέρα η Ουκρανία γίνει αστακός με τα πλέον σύγχρονα όπλα. Θα είναι ο πλέον ισχυρός παράγοντας στην Ευρώπη. Μιλάμε για οπλισμό δισεκατομμυρίων ευρώ, έτσι? Όχι. Η Ουκρανία, εγώ βλέπω η αυριανή μέρα της ειρήνης, που εύχομαι να ήταν χθες και να μην μιλάμε για πόλεμο, δεν θα βρει την Ουκρανία όπως ήταν πριν. Τα εδάφη που πήραν οι Ρώσοι δεν θα τα επιστρέψουν με τίποτε. Μα πίσω. Ήδη έχουν επιστρέψει πολλά οι Ρώσοι, Χερσόνα κλπ. Αυτό δεν θα τα επιστρέψουν αυτά εδώ. Δηλαδή, ό,τι παίρνετε με αίμα δεν γυρίζεται πίσω με υπογραφή στο τραπέζι του. Τσίπρας θα γυρίζει μόνο από τέτοια πράγματα. Έχουμε και στην Ελλάδα πρωθυπουργούς μετά το Σιμίτι. Κοιτάξτε, δεν θα το κάνουν οι Ρώσοι αυτό. Εγώ προσπαθώ να διαβάσω. Λοιπόν, Στρατηγέ, πρέπει να κλείσουμε. Λένε και οι Αμερικανοί λένε ότι δεν θα γυρίσουν πίσω. Ωραία. Και να σας πω και να τηλεφωνήσω. Θα πάω στον Άβαρχο. Άβαρχε, θα έρθω σας για να κλείσω. Στρατηγέ, μία κουβέντα, σας παρακαλώ. Ο πρόεδρος Ορμπάν στον αγώνα Ελλάδος-Ουγγαρίας εμφανίστηκε με ένα κασκόλ. Ξέρετε τι είχε το κασκόλ? Τα εδάφη που διεκδικεί η Ουγγαρία. Και μεταξύ αυτό ήταν και εδάφη της Ουκρανίας. Κάτι που εξανάγκασε τους Ουκρανούς να διαμαρτυρηθούν. Στρατηγέ, μπορεί οι Ουκρανοί να χτυπήσουν την Κριμαία? Με πυράβλους, ναι, βεβαίως. Όχι, να καταλάβουν και να φύγουν οι Ρώσοι όπως φύγανε τη Χερσόνα. Όχι. Ήδη αυτή τη στιγμή στον Ντονμπάς διεξάγονται σφοδρές μάχες και επιχειρήσεις. Οι Ρώσοι περικυκλώνουν τον Μπακμούτ. Αν πάρω τον Μπακμούτ, σημαίνει και το Λίμαν, σημαίνει ότι σχεδόν απελευθερώνουν όλη τη Χερσόνα. Ο δρόμος είναι πλέον στο Κραματόρσκ εύκολος και θα προχωρήσουν. Λοιπόν, παρά τη συγκεντρώση των δυνάμεων που έχουν κάνει οι Ουκρανοί. Ευχαριστώ, στρατηγέ. Ναύαρχε, έρχομαι σε εσάς να μας πείτε, να κάνετε τον επίλογό σας και να μας πείτε, να τοποθετηθείτε μάλλον πάνω σε αυτά που είπε και ο κύριος Μπαλτζόης. Ο κύριος Μπαλτζόης είναι πολύ ενημερωμένος, τα είπε όλα. Εγώ ήθελα να πω το εξής, ότι οι Ρώσοι έχουν υποστεί μία μεγάλη ήττα. Διότι περιμέναν ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σε λίγες ημέρες. Δεν περιμέναν την αντίδραση της Δύσης που έχει τροφοδοτήσει την Ουκρανία με πολλά σύγχρονα μέσα. Στην αρχή υπήρχε πρόβλημα διότι οι Ουκρανοί δεν μπορούσαν να προσαρμοστούν εύκολα στα δυτικού τύπου όπλα και οπλικά συστήματα, γιατί ήταν προσαρμοσμένοι στα σοβιετικά. Επομένως η Ρωσία μέχρι τώρα δεν πάει καθόλου καλά στον πόλεμο. Αυτή η εξέλιξη, η κακή για τη Ρωσία, φέρει στο προσκήνιο τη χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων, που όλοι θέλουν να τα αποφύγουν. Εκτός του κυρίου Ζελένσκι, ο οποίος επιθυμεί να εμπλέξει, όπως είπε και ο στρατηγός, όλο τον κόσμο
παγκοσμίως να δημιουργεί, να γίνει ένας τρίτος παγκόσμιος, ώστε ο κύριος Ζελένσκι μέσα από αυτόν να βγει νικητής. Αυτό όμως δεν πρόκειται να γίνει. Ο παγκόσμιος πόλεμος είναι πυρηνικός όρεθρος, Ναυαρχέ, όπως καταλαβαίνετε. Ο κύριος Ζελένσκι δεν τα ξέρει αυτά. Και εγώ τελειώνοντας θέλω να πω ότι έτσι όπως το βλέπω, η Ρωσία θα έρθει κάποια στιγμή σε συμφωνία με την Ουκρανία με μόνο κέρδος την de jure αναγνώριση μόνο της Κρυμαίας. Το Ντομπάς δεν το βλέπω. Αλλά και αυτό θα είναι μία νίκη για τη Ρωσία, διότι δεν υπάρχει de jure αναγνώριση της Κρυμαίας, υπάρχει de facto. Οπότε αν γίνει de jure, ο Πούτιν θα αισθανθεί νικητής, ο Ζελένσκι θα αισθανθεί νικητής, διότι κράτησε τον Ντομπάς και όλοι θα είναι ευχαριστημένοι. Αυτή την εξέλιξη βλέπω. Ειρήνη είναι το βασικότερο. Σας ευχαριστώ, Ναύαρχε. Στρατηγέ, πρέπει να κλείσω. Ευχαριστώ και εσάς. Για κουβέντα να πω, βασικά, πολύ συμφωνώ με τον κύριο Ναύαρχο, αλλά δεν θα τις δώσει τις περιοχές. Δηλαδή, Ντομπάς μέχρι Κρυμαία θα τις κρατήσει, κύριε Ναύαρχε, για να ελέγχει πλήρως την Αζοφική θάλασσα, την κάνει ρωσική λίμνη. Από εκεί και πέρα τα άλλα προ αυτό που παίζονται. Ναι. Δεν θα μπορέσει να τα κρατήσει. Να δούμε. Λοιπόν, να δούμε. Ειρήνη, να έχουμε, γιατί σκοτώνεται ο κόσμος άδικα. Αυτό βλέπω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τους γιο σας. Ευχαριστώ για την τιμή που μας κάνατε, για τα όσα ενδιαφέρονται μας είπατε. Καλό σας βράδυ. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα διάλειμμα και επανερχόμενοι θα έχουμε κοντά μας μαζί με τον κύριο Αντώνη Κοκορίκο, τον ερευνητή γιατρό, τον κύριο Φαρσαλινό, για να συζητήσουμε όλα αυτά τα οποία απορρέουμε την πανδημία, για τα αντικαταθλητικά φάρμακα, για τα ψυχοφάρμακα, όλα αυτά τα οποία δυστυχώς τα βρίσκει καθένας καθημερινά σε διπλανούς ανθρώπους, στις διπλανής πόρτας που είναι αναγκασμένοι πλέον να τα παίρνω για να έχουμε μια καλύτερη ζωή. Πάμε λοιπόν σε ένα διάλειμμα και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας. Υποφέρετε από πόνους στη φτέρνα και στα πόδια. Κάθε πρωί που σηκώνεστε, ο πόνος αυτός είναι ανυπόφορος. Το σκέφτεστε ακόμα και να βγείτε για μία απλή βόλτα. Τότε σίγουρα χρειάζεστε τις New Sox. Οι New Sox, με την επαναστατική του σχεδίαση, προσφέρουν συμπίεση σε 7 διαφορετικά κομβικά σημεία και σας χαρίζουν άμεση ανακούφιση από τον πόνο. Οι καθημερινές δραστηριότητες επιπονούν τα πόδια και δημιουργούν έντονο πόνο και κακή κυκλοφορία του αίματος. Οι New Sox, με τον καινοτόμο σχεδιασμό συμπίεση σε κομβικά μέρη όπως δάχτυλα, καμάρα, πέλμα και αστράγαλο, προσφέρουν άμεση ανακούφιση από τον πόνο, καλύτερη στήριξη των ποδιών και βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος. Είναι διακριτικές, μπορείτε να τις φορέσετε και μέσα από τις κάλτσες σας. Αποτελεσματική ανακούφιση του πόνου. Ιδανικές και για άτομα με αθρίτιδα, οστεοαθρίτιδα, τενοντίτιδα, κακή κυκλοφορία του αίματος, πρισμένα πόδια, καθώς και άλλες παθήσεις των ποδιών και του πέλματος. Οι New Sox είναι ιδανικές για μακρινά ταξίδια, αφού βοηθάνε στην καλύτερη κυκλοφορία του αίματος. Δεν είναι τυχαίο που είναι οι πρώτες σε προτίμηση στον χώρο των αθλητών. Σούπερ τηλεοπτική προσφορά. Αγοράζοντας 2 ζευγάρια New Sox, σας κάνουμε δώρο άλλα 2. Γι' αυτό μη χάνετε άλλο χρόνο. Καλέστε τώρα στο 211-800-1719 και κάντε δική σας την προσφορά με μόνο 19 ευρώ και 90 λεπτά.